Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα ξέρεις είναι Παγκόσμια μέρα για τα δικαιώματα των παιδιών. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Κατερίνα Κοτσίνα, υπεύθυνη προσκοπικού προγράμματος, και τον κύριο Γιάννη Παπαδάτο, είναι αντιδικολόγος και παιδίατρος, αντιπρόεδρος της Ένωσης Μαζί για το Παιδί. Καλημέρα και στους δύο. Καλή σας μέρα. Τώρα εσείς έχετε συμπράξει για να αναδείξετε τα θέματα αυτά. Ειδικά σε μια τέτοια σπουδαία μέρα, δεν θα μπορούσαμε παρά δύο κορυφαίοι οργανισμοί με επικέντρο το παιδί να συμπράξουμε για έναν καλύτερο κόσμο. Τι θα μας πείτε λίγο τις δράσεις σας, τι θα κάνετε? Κοιτάξτε. Βεβαίως. Ναι, ναι, προχωρήστε, πέστε. Όχι, θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Μαζί για το Παιδί. Αυτή η τόσο σημαντική μέρα αποφασίσαμε από κοινού μαζί με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και την Ένωση Μαζί για το Παιδί να δημιουργήσουμε ένα πανελλαδικό δίκτυο προστασίας των δικαιωμάτων όλων των παιδιών, ενώνοντας τις δυνάμεις για να προστατεύσουμε, αν θέλετε, το πιο ευάλωτο κομμάτι της κοινωνίας μας, τα παιδιά. Έτσι, η Ένωση Μαζί για το Παιδί που προστατεύει, βοηθάει, αγκαλιάζει 30.000 παιδιά, και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων που αγκαλιάζει, προστατεύει και εκπαιδεύει 25.000 περίπου παιδιά, μαζί θέλουμε να απαλείψουμε τη βία, το σχολικό εκφοβισμό, να προστατεύσουμε τα παιδιά μέσω της γραμμής 115-25 από το Μαζί για το Παιδί, όπου ειδικοί συμβουλεύουν τα παιδιά για οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν, μπορούν να απευθυνθούν ανώνυμα ή επώνυμα και να τους λύσουμε το πρόβλημα. Και από την άλλη μεριά, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, που θα πει η συνάδελφός μας, με τις εκδόσεις που έχει κάνει, να ενημερώσουμε ότι η βία και ο σχολικός εκφοβισμός, το bullying, πρέπει να φύγουν από την καθημερινή πράξη. Ο προσκοπισμός πώς εμπλέκεται σε αυτή την προσπάθεια? Ούτως ή άλλως, εδώ και 110 χρόνια διάλειπτης προσφοράς στην κοινωνία με επίκεντρο το παιδί, όλες οι ενέργειές μας στοχεύουν στο να μπορέσουμε να εφοδιάσουμε το κάθε παιδί με τα κατάλληλα όπλα στη φαρέτρα του, ώστε να γίνει ο αυριανός ενεργός πολίτης και, αν θέλετε, ο αυριανός ηγέτης της κοινωνίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί πριν από 110 χρόνια να μην είχαμε τέτοιες έντονες εξάρσεις βίας, bullying. Παρόλα αυτά, ακόμη και τότε, στο νόμο του προσκόπου λέγαμε ότι ο πρόσκοπος είναι φίλος και ευγενής προς όλους και αδελφός με κάθε πρόσκοπο, σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους, προσέχει τα λόγια και τις πράξεις του. Απλά σήμερα ερχόμαστε να μπούμε στα δεδομένα και τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, εκδίδοντας εγχειρίδια τα οποία αφορούν στον εκφοβισμό, το υπεύθυνα χωρίς φόβο, και σε ένα εγχειρίδιο που λέγεται η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη όλων μας, προκειμένου όλα τα ενήλικα στελέχη μας να μπορούν να καταρτιστούν και να εκπαιδευτούν στο να βοηθήσουν το κάθε παιδί ξεχωριστά, τόσο μέσα στο προσκοπικό πρόγραμμα όταν υλοποιούμε μια προσκοπική δραστηριότητα, όσο και να το ενδυναμώσουμε, ώστε την επόμενη μέρα που θα πάει στο σχολείο ή στη γειτονιά να μπορέσει να πατήσει τα πόδια του και να στηρίξει τόσο τον εαυτό του όσο και τον φίλο του. Ναι. Κύριε Παπαδάτε, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει όλοι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί είναι και πολλές περιπτώσεις που τα παιδιά τα οποία εκφοβίζονται στο σχολείο ή περνούν δύσκολα στο σπίτι, είναι θύματα οικογενικής βίας ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να μην μιλούν. Και πολλές φορές βλέπουμε περιστατικά τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά από ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός και εμφανίζεται γύρω γειτονιά η οποία μπορεί να ξέρει και να μην μιλούσε. Αυτό το πράγμα πρέπει να σπάσει κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Ακριβώς. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Πρέπει να μάθουμε να βγάζουμε έξω αυτά που μας απασχολούν. Γι' αυτό και η γραμμή 115-25, που είναι η συμβουλευτική γραμμή της Ένωσης Μαζί για το Παιδί, είναι ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ για να ακούσει τον οποιονδήποτε παιδί, γονιό, φίλο, συγγενή, δάσκαλο, γείτονα που μπορεί να ακούει ή να έχει τέτοια προβλήματα, να έρθει να τον βοηθήσουμε και να τον στηρίξουμε στη δύσκολη αυτή στιγμή. Διότι δυσκόλεψαν οι καιροί, δυστυχώς. Αλλά υπάρχουν υποστηρικτικές ομάδες που είναι κοντά στα παιδιά. Εγώ 13 χρόνια στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων πήρα πάρα πολλά και έμαθα πολλά. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία όλοι μαζί από κοινού να βοηθήσουμε τους νέους και τους εφήβους στους καιρούς που περνάμε τους δύσκολους. Ο προσκοπισμός πώς λειτουργεί τώρα? Δίπλα σε όσα ανέφερε ο κ. Παπαδάτος και ως παλαιό μέλος μας, βέβαια μια φορά πρόσκοπος πάντα πρόσκοπος, έχω να πω ότι
έρχεται το μαζί για το παιδί να δώσει στοχευμένα λύσεις άμεσα. Εμείς ερχόμαστε να δώσουμε στην πραγματικότητα έμεσα την δική μας συμβολή μέσα από τα προσκοπικά προγράμματα και τις εκπαιδεύσεις που υλοποιούμε. Οπότε θα παρότρινα από πλευρά μου κάθε γονέα να παροτρύνει το παιδί του να γίνει μέλος της προσκοπικής οικογένειας. Ακόμη και τώρα, εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού, υλοποιούμε τα προσκοπικά μας προγράμματα εξ αποστάσεως. Μπορεί οποιοδήποτε γονέας λοιπόν να μπει στο γινεπρόσκοπος.gr προκειμένου να βρει τα 300 σημεία σε όλη την Ελλάδα για να απευθυνθεί ώστε κάθε Σαββατοκύριακο το παιδί του να μπορεί να συμμετάσχει στις προσκοπικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως αυτό το διάστημα. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Και να είμαστε όλοι καλά για να προστατεύουμε και να βοηθούμε τα παιδιά μας και τους εφήβους μας. Να είστε καλά. 115-25. Όλοι με ασφάλεια και υγεία. Το πενταψήφι νούμερο, 115-25, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν. Θα σου έχω απάντηση σε λίγο, Τι απάντηση? Για το πώς μεταφράζει.